Τον Γιώργο τον Δόνη, ο προπονητής στον Ατρόμητο, ο οποίος βγήκε και είπε, δεν θα το πιστέψει, ότι η χώρα αυτή, δεν μπορώ ούτε καν να το πω, δεν μπορώ ούτε καν να το πω, ότι η χώρα αυτή είναι, μπουρδέλο. Εντάξει, μπουρδέλο την είπες, πώς είπες, το παίζουμε τώρα. Φέρτε μου ένα σύννεφο να ανέβω πάνω και να παίξω. Οι θεσμοί πως πει το. Παναγία μου, κινδυνεύουν οι θεσμοί, τι θα πει ο γιος μου. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους θεσμούς και από τους εκπροσώπους τους, από τον κακό κύριο Δόνη, που χαρακτηρίζει την τέλεια αυτή οργανωμένη χώρα. Είναι δυνατόν. Ως μπουρδέλο. Και όπως είναι μια ανεξάρτητη αρχή σε εμάς, αυτή του ΕΣΟΥΓΟΥ, να μας ρίξει πρόστιμο για κλίματα. Έτσι πήγε η άλλη μαγική ανεξάρτητη αρχή, αυτή του ποδοσφαίρου. Έχει σουρού και του ποδοσφαίρου. Το σουρού του ποδοσφαίρου. Ποδοσφαιρική όμως πλαστοφύγαμε. Το ποδοσφαίρου που βέβαια το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πει. Να πεις κάτι. Δηλαδή πες ότι θέλω να πω να φανώ κακοπροαίρετος. Τώρα και να πω μια κακία για το ποδοσφαίρο. Απροσπάθησε. Μπούμεραγκ σε μένα θα γυρίσει. Από τι λες ρε Γελία για το πιο καθαρό πράγμα που υπάρχει. Και βγήκαν προσβεβλημένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τους είπε μπουρδέλο εδώ το ελληνικό κράτος και τον βάλαν και αυτόν τιμωρία. Τι τον κάνανε, τον επέπληξαν. Τον επέπληξαν, τους ζήτησαν να ανακαλέσει. Για να δούμε την είδηση. Ο Γιώργος Δόνης αρνήθηκε να πάρει πίσω τις δηλώσεις που έκανε μετά τον τελικό, όπως του ζητήθηκε από τον αθλητικό δικαστή και έκανε τη δική του πρόταση. Να τιμωρηθώ όπως έχει τιμωρηθεί για παράδειγμα η Ναόμι Κάμπελ και η Πάρις Χίλτον στην Αμερική. Το είπα το πρωί στο ξεκίνημα της εκπομπής. Με κοινωνική εργασία. Ετοιμάσου για σουγκάρισμα. Με κοινωνική εργασία θα πάω να καθαρίσω δρόμους ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα, ξέρετε, γιατί αν οποιοδήποτε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έβριζε το κράτος του βάζα να καθαρίσει τους δρόμους, θα ήμασταν αναμφισβήτητα το πιο καθαρό κράτος στον πλανήτη. Δηλαδή τουλάχιστον θα είχαμε αυτό Ελβετία, το καλό. Θα τρίζαμε από καθαριότητα, πετακαθαρίζει παντού, ρε. Τι λες τώρα. Γυαλί θα ήμασταν εντελώς. Ποιος είναι αυτός ο Δόνης που νομίζω ότι είναι η Ναόμι, ρε. Έξι πόδια, ένα 20, ρε.